Γιώργο Σαββινίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, είναι μεσημέρι προς απόγευμα. Χαλαρώνουμε τους ρυθμούς και φιλοξενούμε ηθοποιούς, το... βραβευμένους. Ναι, φιλοξενούμε τον δημιουργό της χρονιάς συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βράβευση του ΘΟΚ, τον Ανδρέα τον Τζέλεπο. Καλώς ήλθες, Ανδρέα, στο στούντιο του Active. Καλώς ήρθες. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για την διάκρισή σου. Και θα μας πει, είπαμε, θα το βάλουμε σε ψυχολογικά μαρτύρια για να μας πει... Πριν τα ψυχολογικά μαρτύρια, θες να μας πεις πώς αισθάνεσαι για αυτή τη διάκριση ως ηθοποιός, τι σημαίνει για σένα προσωπικά, ως άτομο και ως επαγγελματία. Κοίτα, το σημαντικό για, νομίζω, οποιοδήποτε ηθοποιό ή τουλάχιστον για οποιοδήποτε δουλεύει στον χώρο των τεχνών, σημαντικό να ξέρεις ότι με κάποιον τρόπο επιβραβεύεσαι. Συνήθως είναι το χειροκρότημα σε εμάς, στο τέλος μιας παράστασης και τα καλά λόγια που ακούμε μετέπειτα. Αλλά το να έρχεται και από το κρατικό θέατρο επιβράβευση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι νιώθεις ότι αναγνωρίζεται η δουλειά σου και σε πεισμώνει, πιστεύω, για να συνεχίσεις να δημιουργείς και να είσαι ακόμη πιο σοβαρός, νομίζω, στη δουλειά σου. Σε μια εποχή που το θέατρο στην Κύπρο αγκαλιάζεται, θεωρείς ως αξίζει? Κοίτα, περάσαμε δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Περνούμε ακόμη όσον αφορά το θέατρο, όσον αφορά επιχορηγήσεις και όλα αυτά. Η τέχνη πεινάει δυστυχώς στην Κύπρο. Αλλά υπάρχει το κοινό, υπάρχει ο κόσμος και υπάρχει και το νέο αίμα των θεατών, οι πιο νέες γενιές, που πιστεύω με τις σωστές προϋποθέσεις θα γίνουν οι δυνατοί θεατές το αύριο. Μάλιστα. Ήταν μια έντονη περίοδος η τελευταία για σένα, τα τελευταία 1-2 χρόνια για σένα, με πιστέγασμα φυσικά το γεγονός ότι έγινες και πατέρας. Έτσι. Μάλιστα, είναι δύσκολο, δηλαδή την ημέρα που γεννιόταν η κόρη σου, εσύ έπρεπε να ήσουν στις επάλξεις και να παίξεις την παράσταση στο Κέλυφο συγκεκριμένα. Μια πετυχημένη παράσταση. Οι κριτικές είναι απίστευτες για αυτή την παράσταση. Και πρέπει σίγουρα να πω χίλια μπράβο στους γιατρούς. Γιατί κατάφερα να γεννήσουμε περίπου 2,5 ώρες πριν να πάω στο θέατρο. Άρα είδα την κόρη μου. Πρόλαβες. Και μετά πήγα απευθείας να κάνω παράσταση. Τι θα γινόταν αν τυχόν. θα είχε αναβολή παράσταση, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν το σκεφτόμουν. Λέω, αποκλείεται, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Αυτό είναι το καλύτερο βραβείο. Το βραβείο νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Βεβαίως είναι ευχάριστα συναισθήματα, αλλά είναι και αυτό το καθήκον. Κάθε φορά, κάτω από οποιαδήποτε ψυχολογική κατάσταση, ακριβώς, να ανταποκριθείς στα καθήκοντά σου στη σκηνή και να εκτίθεσαι, είτε χαρούμενος είτε λυπημένος. Αυτή είναι η δουλειά μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, που την αγαπάμε πάντα και εγώ το ίδιο, και ξέρουμε, ας πούμε, τις θυσίες που πρέπει να γίνουν, και γι' αυτό λέω πάντα το πιο μεγάλο ευχαριστώ πάει συνήθως στον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, στη δική μου περίπτωση η σύζυγός μου, που ανέχεται την κυριολεξία όλα αυτά που πρέπει εμείς να κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε άδειες ούτε τίποτα, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν μπορείς να χαρείς, ας πούμε, μια γέννα όσο θα ήθελες, αλλά εντάξει, αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι, αγαπάμε και κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε σε αυτή τη δουλειά? Κοίτα, νομίζω πάντα είχα αυτό το μικρόβιο από μικρός. Να υποδίεσαι ρόλους? Ναι, ήμουνα πάντα με φίλους μου με κάμερες. Κάναμε σκαπούλα από τις εκδρομές του σχολείου για να γυρίζουμε μικρού μήκους ταινίες. Ή στείναμε παραστάσεις στο πάρκο της γειτονιάς. Και έχω πάρα πολλές έτσι αναμνήσεις από όταν ήμουνα μικρός. Από musical μέχρι ό,τι φανταστείς. Άρα συνειδητά ακολούθησες αυτό το επάγγελμα και καθόλου τυχαία σήμερα εδώ που βρίσκες? Ναι. Τι ηλικία έχεις? Τα έλεγες ότι είσαι στο απόγειο της καριέρας σου τώρα, και τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις? Όχι, κοίτα, πιστεύω ότι, εντάξει, ένας καλός ηθοποιός πιστεύω οριμάζει προς το καλό κρασί. Θα κάνεις ρόλους όταν είσαι πιο νέος, οι οποίοι έχουν κάποιο ψωμί. Όσο πιο πολύ μεγαλώνεις όμως, μπορείς να πιέσεις πιο περίπλοκους, πιο πολύπλοκους, πιο πολυδιάστατους χαρακτήρες. Και ανάλογα και με την ηλικία σου. Ναι. Και με την ηλικία, αλλά και επίσης με τα πράγματα που ζεις. Διότι πιστεύω απόλυτα στο τι κουβαλά ένας ηθοποιός, τι έχει ζήσει, τι έχει περάσει. Και συνήθως νομίζω τώρα είναι καλή εποχή.
Δηλαδή μεταβολίζει κιόλας σε εννοήσεις εμπειρίες του, τα συναισθήματά φυσικά, του, στην προσωπική φυσικά, του ζωή. Φυσικά, φυσικά. Γιατί έχω σίγουρα ξαναπαίξει πατέρα στο θέατρο. Mm-hmm. Άλλο να το ζει στην πραγματικότητα. Φυσικά. Τώρα έχω ξεκλειδώσει άλλα τσάκρα που λέμε. Συζήτησα με μια φίλη σκηνοθέτη και λέγαμε Ανοίξαμε, τη λέω. Είναι από τους σημαντικότερους ρόλους. Η μητρότητα, η πατρότητα σίγουρα, είναι τίτλοι τιμής και από τους σημαντικότερους στη ζωή. Σίγουρα. Ναι. Πέρασα σε αυτή την περίοδο γιατί μιλάμε για 5 ρόλους. Πολύ σημαντικούς μάλιστα. Σε διάφορα μέτωπα. Μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν. Ένα διάστημα ενός χρόνου. Ήταν πολύ καλή χρονιά. Και ήταν όλοι οι ρόλοι ένας και ένας που αγάπησα πραγματικά. Και διαφορετική ρόλη, αλλά και πολύ έτσι. Ναι, ναι. Και αυτό ήταν που με έκανε να θέλω να δουλέψω ακόμη πιο πολύ. Το γεγονός ότι μου δόθηκαν όλες αυτές τις ευκαιρίες με όλους αυτούς τους διαφορετικούς σκηνοθέτες, με εντελώς διαφορετικά οράματα και προσεγγίσεις mm-hmm. στο έργο και στο κείμενο. Και ήταν τρομερή εμπειρία και για μένα που δούλευα αυτούς τους ρόλους. Ξεκινώντας με τον Αντρέα τον Αραούζο που δουλεύαμε στον Κωδικό Κόκκινο, μετέπειτα με τον Μπάρι στις Πυρκαγιές, ταυτόχρονα κάπου εκεί χώσαμε με την Αθηνά την Κάσιου τον Αριθμό και καταλήξαμε το καλοκαίρι με τη Μαγδαλένα, την Ιφηγένεια και κλείσαμε με το κοκ του, με τον Κώστατο Σιλβέστρο. Θα ρωτήσουμε γι' αυτό. Άλλη μοναδική εμπειρία. Θα ρωτήσω. Κάποιος εμπειρία έπαιξε την ιδέα μέτωπα, να έρθει ο δήμαρχος της Σωτήρας να σου κάνει την βράβευση. εντάξει, ήταν μια έντονη περίοδος, αλλά πες μας, από τον ένα ρόλο στον άλλον μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Δηλαδή, αυτό μόνο στην Κύπρο συμβαίνει. Δηλαδή, συνήθως σε άλλες χώρες ο ένας ρόλος πάει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Σίγουρα, εσύ μέσα σε ένα χρόνο έκανες 5 ρόλους. Πώς αλλάζεις τόσο σύντομα. Η εναλλαγή των ρόλων, η εναλλαγή των χώρων. Και τόσο αποτελεσματικά. Ναι. Γι' αυτό είπα και πριν, ευχαριστώ στη σύζυγό μου που με άντεξε. κοίτα, υπάρχουν ρόλοι τους οποίους τους ζεις καθημερινά, υπάρχουν ρόλοι τους οποίους μπορείς να τους παίρνεις και στο σπίτι. Υπήρχαν ρόλοι που δεν έπαιρνα σπίτι. Mm-hmm. Π.χ. ο Νιχάτα από τις Πυρκαγιές δεν ήρθε ποτέ σπίτι. Έπαιζε ρόλους και η σύζυγος προς βοήθεια. Σπίτι, ναι. Όχι, διότι η Κινατάσα μου το λέει κάποτε ότι τώρα θα γίνεται μόνο αυτό στο σπίτι. ή τώρα θα παρακολουθούμε μόνο αυτά και θα διαβάζουμε αυτά ή θα ακούμε αυτή τη μουσική. Νομίζω είναι στον κάθε ηθοποιό το πώς προσεγγίζει ένα ρόλο. Εγώ ο τρόπος που προσεγγίζω, επειδή κάνω πάρα πολύ προεργασία πριν, με όλο το background του χαρακτήρα, ποιος είναι, από πού έρχεται, τι, και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει η πρώτη δόση, αν φανταστείς ότι φτιάχνουμε ένα κέικ, ναι. Υπάρχει η πρώτη δόση, mm-hmm. μετέπειτα με την πρόβα ξεκινούμε να χτίζουμε, να βάζουμε και άλλες δόσεις μέσα. Και μετά μπαίνουν τα κερασάκια, μπαίνουν οι γαρνιτούρες και όλα αυτά. Ναι. Τα χρώματα ναι. κλπ. Αλλά ποτέ δεν είχα παράσταση που να ήταν ταυτόχρονα με άλλη. Άρα το θετικό ήταν ότι μπορούσα να ολοκληρώσω κάτι και αμέσως. Εντάξει, είχα ξεκινήσει πρόβες φυσικά. Αλλά έχουμε μάθει νομίζω με αυτόν τον ρυθμό και με αυτόν τον τρόπο στην Κύπρο. Δηλαδή και στην Αμερική που ήμουν ένα ήταν τελείως διαφορετικό. Παίζαμε ένα ρόλο, πήγαμε 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, mm-hmm. τελείωνε. Στην Κύπρο εντάξει, κάναμε 3-4 μήνες, αλλάζουμε. Και γίνεται ακόμα. Οπότε εντάξει, είναι αν το συνηθίσεις νομίζω. Στο ένας αριθμός έπαιζες και 3 ρόλους νομίζω. Δηλαδή αν το προσθέσουμε και εκείνους, στην ουσία μπορεί να γίνουν και 10 στο τέλος οι ρόλοι. και ο δικός μου ρόλος, ο δικός μου αυτός. Πάμε να δούμε αν θα αυξηθούν οι ρόλοι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το σκηνοθέτη Αντρέα Ραούζο. Καλό μεσημέρι, Αντρέα. Καλό μεσημέρι. Το ερώτημα είναι αν θα αυξηθούν οι ρόλοι στον καλεσμένο μας, τον Αντρέα Τσέλεπο, και σου το βάζω ως πρόκληση. Αν θα αυξηθούν οι ρόλοι, ρωτάτε. Ναι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή την παρέμβαση με το μέλλον αντί με το παρελθόν. Για το μέλλον μιλάμε και εμείς. Ναι, ότι σκεφτείτε ότι στην τρίτη μας και επόμενη μας συνεργασία με τον Αντρέα ο ρόλος που θα κάνει είναι κατά τη γνώμη μου και τυχάνει να είμαι και ηθοποιός ο ίδιος, είναι ο ωραιότερος ανδρικός ρόλος σε όλο το σύγχρονο ρεπερτόριο. Μιλάς για τις επικίνδυνες σχέσεις. Μιλάω για τον Βαλμόν στις επικίνδυνες σχέσεις. Επομένως αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη εμπιστοσύνης και ενθουσιασμού. Είναι το αγαπημένο έργο του Αντρέα αυτό. Μάλιστα.
Ποιο από τον δύο. Του Αντρέα του Βαραούζου. Του σκηνοθέτη και του ηθοποιού θα γίνει. Και πολλών ακόμη. Και πολλών ακόμη. Και πολλών ακόμη Αντρέα. Επομένως, ναι, αυτό είναι το καλοκαιρινό μας project με τον Αντρέα για Σεπτέμβριο. Μπράβο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους δύο. Πες μας, Αντρέα, όμως, πώς γνωρίζεσαι τον Αντρέα σε εκείνο το διάστημα που είχε εκείνο τους συνεχόμενους σημαντικούς ρόλους. Πώς τον είδες, ποια η άποψή σου για τον τρόπο που δουλεύει. Στον Κωδικό Κόκκινο ήταν η πρώτη μας συνεργασία. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να οδηγώ στον αυτοκινητόδρομο και να μιλώ με τον Αντρέα για αρκετή ώρα όταν, ας το πούμε, την κλείσαμε τη συνεργασία. Mm-hmm. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί ήμουν ενθουσιασμένος. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα θεατρικό έργο, μια παράσταση 2,5 ωρών, με αυτό τον πρωταγωνιστή να κρατάει όλο κυριολεκτικά το έργο, παρά την διανομή των 13 ηθοποιών. Ναι. Αυτός ο ρόλος του δικηγόρου είναι ολόκληρο το έργο. Εκείνο που διαπίστωσα από τις πρόβες, δηλαδή ο τρόπος που δουλεύει ο Αντρέας, ήταν, θυμάμαι ότι είχα χαρακτηρίσει στις πρόβες, ήταν κυριολεκτικά μαέστρος μιας ορχήστρας επί σκηνής. Και αυτό δεν το εννοώ, ότι έχει τρομερό έλεγχο όλης της και της διαδρομής εντός κάθε σκηνής, αλλά και όλης της διαδρομής της παράστασης. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για 2,5 ώρες. Μάλιστα. Σχεδόν χωρίς να φέρει. Και αυτό το λέει ο Αντρέας Αραούζος, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κριτής γενικότερα. Βεβαίως. Άρα λες ότι είναι γεννημένος πρωταγωνιστής. Μαέστρος της σκηνής. Έχοντας λοιπόν με την πρώτη μας συνεργασία, μπαίνοντας σε τόσο βαθιά νερά και βγάζοντας ένα αποτέλεσμα πολύ, πάρα πολύ αγαπημένο, και ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που και για αυτό του το ρόλο διακρίθηκε ο Αντρέας. Είναι από αυτές τις δοκιμασίες που χαίρεσαι και είσαι περήφανος που τις έχεις περάσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αντρέας τι κάνει ανά πάσα στιγμή. Έχει τρομερό έλεγχο και είναι τόσο σημαντικό σε έναν δημιουργό. Μάλιστα. Μου αρέσει ο νέος τίτλος του βραβείου Δημιουργός της Χρονιάς, πέραν οποιοδήποτε άλλης συμφωνίας ή διαφωνίας για σύσταση για τα βραβεία. Ο τίτλος Δημιουργός είναι πολύ ωραίο για έναν ηθοποιό. Και δίκαια πήγε στον Αντρέα, δεδομένων όλων των συμμετοχών στο θέατρο ολόκληρη τη χρονιά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Και πάμε στον Αντρέα εδώ στο στούτιο, λοιπόν. Τι είναι αυτό που σε εκφράζει, να υποδίεσαι στη σκηνή? Κωμωδία, άλλο είδος, ή δεν έχεις πρόβλημα? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ξεχωρίζεις κάτι? Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το θέατρο λειτουργά και στους ηθοποιούς σαν ψυχοθεραπεία. Ας μην ξεχνάμε τις ρίζες του θεάτρου. Ο κόσμος πήγαινε για να μάθει, για να καθαρίσει. Ήταν ψυχαγωγική. Ακριβώς, ναι. Εκτόνος. Οπότε συνήθως μ' αρέσει να ξέρω τι ρεπερτόρια υπάρχουν. Οπότε όταν θα πάω να κάνω μια ακρόαση για μια παράσταση, μέσα μου νιώθω ότι αυτή η συγκεκριμένη παράσταση και αυτός ο ρόλος που θα ήθελα, αν θα με θέλει και ο σκηνοθέτης, θα με κάνει εμένα σαν Αντρέα να γίνω καλύτερος, να καθαρίσω πράγματα μέσα μου. Π.χ. αυτό που έλεγα του Αντρέα στο Κέλυφος ήταν ένας ρόλος που ήθελα να κάνω, όχι για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, αλλά για το τι περνούσε αυτός ο άνθρωπος, που ήταν κάποια πράγματα που είχα περάσει εγώ στο παρελθόν. Οπότε ήθελα να δω βιωματικά, ναι, πώς μπορώ και αν έχω προχωρήσει στη ζωή μου. Και βοηθάει. Το κατάφερες? Νομίζω, ναι. Σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Νομίζω, εντάξει. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι εγώ θα πω ότι τα κατάφερε. Ναι, ναι. Όταν ταυτίζεται ο ρόλος με προσωπικά βιώματα. Και ναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Πολλές φορές είναι και ψυχοφθόρο όμως. Φυσικά, φυσικά. Αλλά εκεί βγαίνει και μια αλήθεια τρομερή, και νομίζω το κοινό, διότι είναι πολύ έξυπνο το κοινό μας, το καταλαβαίνει αυτό. Ναι, σίγουρα. Και φαίνεται στο τέλος της παράστασης. Όταν είναι μαζί σου.
θα αναπνέει μαζί σου και μέσα στην παράσταση αλλά και στο τέλος. Σίγουρα, ναι, το εισπράττει ο θεατής. Πες μας, όταν συμβαίνουν παράλληλα πράγματα εκτός θεάτρου που για σωστούς ή λάθος λόγους κάνουν μια παράσταση να ακούγεται, όπως έγινε με το ΚΟΚ. Ναι. Αυτό πόσο σε πεισμώνει, σε αποθαρρύνει. Ο στόχος σου δηλαδή μήπως αλλάζει, σε αποσυγκεντρώνει, ας πούμε. Καθόλου, καθόλου. Νομίζω δεν έχει να κάνει με το πώς κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα σου βάζει το πείσμα. Δηλαδή όταν έγινε αυτό με το ΚΟΚ στη Σωτήρα, δεν ήταν πείσμα, εγώ λυπήθηκα προσωπικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου. Είναι η πρώτη αντίδραση. Ναι, εν έτη 2017-18 να γίνεται αυτό στην Κύπρο, το θεώρησα τραγικό. Τραγικό. Και από μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δει καν την παράσταση. Εντάξει, υπήρχαν οι λόγοι για αυτούς. Φυσικά, αλλά αν δεν είναι μικρές κοινωνίες. Ναι, εντάξει, απλώς πιστεύω ότι δεν μπορείς να κρίνεις κάτι αν δεν το δεις, αν δεν το διαβάσεις. Στην Κύπρο ζούμε, Ανδρέα, ναι, στην Κύπρο ζούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να το δει κιόλας κάποιος. Κρίνουμε, ναι, και όλοι τα ξέρουμε. Και σίγουρα αυτό που λέει ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Δεν υποχρεώσαμε κανένα να έρθει να πληρώσει 10 ευρώ, ας πούμε, για την παράσταση. Δηλαδή προς Θεού ήταν. Δεν θες να τη δεις, μη πας. Εντάξει, ναι. Είχαν δει κάτι σαν κακό, το οποίο ήθελαν να εξολοθρεύσουν πριν να εισέλθει και να παρισφρήσει τα. Αλλά εντάξει, τελείωσε. Το θετικό όμως που βγήκε από αυτή την υπόθεση ήταν ότι πείσμωσε. Όχι εμείς, ο κόσμος να έρθει να δει την παράσταση. Έγινε και αυτό, και ένα δημόσιο διάλογο, ναι, για αρκετές εβδομάδες. Φυσικά. Που πιστεύω φέλησε. Είχε κάποιο, έτσι, αποτέλεσμα. Ναι, 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 ναι. Να μιλάμε για το θέατρο, μόνο καλό κάνει στο θέατρο. Mm-hmm. Σωστό. Ναι. Ακόμη και οι κακοί. Έτσι... Ναι, bad publicity is good publicity που λένε οι Αγγλίες. Σωστά. Άρα... Ισχύει αυτό και στο θέατρο. Ισχύει, σίγουρα. Πήγε sold out την παράσταση. Πες μας, υπάρχει κάποιος ρόλος που έχεις αποθυμένο να παίξεις αυτό το διάστημα, σε αυτή τη φάση της πορείας σου? Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί ρόλοι. Για πες μας. Εκτός αυτό που θα παίξεις τώρα στις επικίνδυνες σχέσεις. Σε επικίνδυνες σχέσεις, ναι, αυτός είναι εξαιρετικός ρόλος. Υπάρχει ένας ρόλος που πολύ θα ήθελα να κάνω, αλλά ξέρω ότι ακόμη δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω, νομίζω ότι και ηλικιακά ακόμα δεν, έτσι, είμαι εκεί. Ναι. Αρχαία τραγωδία. Δεν το σκέφτηκε. Το Σάξπιρ θα σου έλεγα. Θα το πεις. Θα το κρατήσω ακόμα. Όχι, θα το κρατήσω αυτό το ρόλο. Να μας το πει και να το προκαλέσουμε. Θα το κρατήσω, διότι θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και τότε θα το πούμε. Θες να οριμάσει ο καιρός. Στο μεταξύ ο χρόνος τελειώνει και ακόμα δεν έχει ομολογήσει εκείνο που πρέπει να ομολογήσει. Το μυστικό της επιτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας. Να σου πω το μόνο που θα έλεγα, που δεν είναι. Απλώς είναι ένα μότο που ακολουθώ εγώ στη ζωή μου, είναι: όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο, είτε στην πατρίδα σου είτε αλλού, εάν ο τόπος που είσαι σε γεμίζει και εκεί που είσαι φτιάχνεις τον κόσμο σου, τον δικό σου, με τον τρόπο που θες να τον ζεις, όλα είναι πιθανά, πιστεύω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος, και όταν είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος στη ζωή, νομίζω η δουλειά είναι ευτυχία και μπορείς να πας μπροστά. Δεν ένιωσες, λέει, την ανάγκη να πας να δοκιμάσεις κάτι άλλο στο εξωτερικό? Εκτός Κύπρου. Μα, κοίτα, ήμουνα 10 χρόνια στην Αμερική, έφτιαχνα μια καριέρα εκεί, επέστρεψα στην Κύπρο για τους λόγους που επέστρεψα, έκανα reset ξανά από την αρχή. Έχουν πέρασει τώρα 7 χρόνια από τότε που είμαι πίσω και βλέπω ότι πάει καλά το πράγμα. Ενώ χτύπα ξύλο, δουλεύω. Δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Είναι πολύ σημαντικό για να ηθοποιώ. Φυσικά, ναι. Και πληρώνομαι για αυτό που κάνω. Άρα είναι ακόμη πιο σημαντικό για να πληρώνονται οι λογαριασμοί. Υποχρέωση. Σε νέα στην ανάγκη, δηλαδή, να ζητήσει άλλε προκλήσει που μπορεί να. Κοίτα, σίγουρα. Σε τι προκλήσει να φέρει, Γιώργο? Σίγουρα είναι πάντα θεατρικέ. Και θεατρικέ και κινηματογραφικέ. Κοίτα, είναι πάντα στο μυαλό μου. Και πάντα διαχώ τι επαφέ μου. Και αν έρθει ποτέ η ευκαιρία, δεν θα πω όχι. Εντάξει, θα συζητήσω φυσικά με την οικογένεια. Εννοείται, ναι. Αλλά ναι, όταν υπάρχει ευκαιρία και είναι σωστές οι προϋποθέσεις, όλα μπορούν να γίνουν. Ναι, δεν λέμε όχι. Εγώ δεν λέω όχι, τουλάχιστον. Αν είναι όλα σωστά, ναι. Και δεν πρέπει να λες όχι σε διάφορες επαγγελματικές προκλήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Βεβαίως. Ναι, 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 ναι. Το τοπίο στο θέατρο σήμερα, πώς το βλέπεις, το νέο αίμα που έχει έρθει, εκείνη την περίοδο εσύ που ήρθες, δηλαδή τα 7 χρόνια, υπάρχει μια αλλαγή, μια στροφή. Σίγουρα. Πώς τη βλέπεις, πώς την παρατηρείς? Κοίτα, βλέπω ότι έρχονται αρκετά νέα παιδιά. Βλέπω παιδιά τα οποία πιστεύω είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω, μάλλον καλύτερα, είναι ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει δημιουργηθεί ένας πολύ ωραίος κώδικας στους ηθοποιούς της Κύπρου, και για κάποιο λόγο έχουμε
Δεν ξέρω πώς να την λέξη. Η άμυλα που υπάρχει μεταξύ συναδέλφων, η αλληλεγγύη. Όχι μόνο αυτό, αλλά στην πρόβα, στον τρόπο που παραδίδουμε, ας πούμε, μια παράσταση, βλέπω ότι πλέον δεν είναι αυτά τα φτιαχτά, τα φωναχτά. Έχουν προσγειωθεί οι περισσότεροι ηθοποιοί, πιστεύω, και υπάρχει μια απλότητα. Μια απλότητα, ναι, στον τρόπο που μιλάμε επί σκηνή, στον τρόπο που ζούμε τα πράγματα επί σκηνή. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σπουδαίο. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και το βλέπω και το νιώθω. Και είναι και χρήσιμο. Φυσικά. Mm. Και νομίζω είναι η ταυτότητα σιγά-σιγά που δημιουργεί το Κυπριακό θέατρο. Ναι. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε και του άλλου δύο. Φυσικά. Προσπαθήσαμε να του έχουμε. Δυστυχώς δεν είναι μπορούσαν. Σε πρόβες όμως και το κατανοούμε. Βεβαίως, είναι ο Βαρνάβας ο Κυριαζής, ο οποίος πήρε το μεγάλο βραβείο θεάτρου, δικαίως. Ένας σημαντικός δημιουργός με τεράστια ιστορία στο Κυπριακό θέατρο. Και προσφορά, μάλιστα. Και τεράστια προσφορά, διατέλεσε και διευθυντής του ΘΟΚ. Θα ήταν πολύ ωραίο να τον είχαμε εδώ μαζί μας, ίσως μια άλλη φορά. Και βέβαια είναι η Έλενα Κοτασβίλη, η οποία έκανε ένα καταπληκτικό σκηνικό, η οποία είναι η νέα δημιουργός της χρονιάς. Ένα καταπληκτικό σκηνικό στην παράσταση Μινέτη, το είδα και ήταν πραγματικά σοκοβιτ, την ανάσα.